Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Σήμερα θα φτιάξουμε μια ιδιαίτερη κατασκευή Ένα ξύλινο διακοσμητικό ε, για, κρεμαστό έτσι, για δωμάτιο ε, Μπορείτε να επιλέξετε με ό,τι όνομα θέλετε εσείς να αγοράσετε Λοιπόν, το νήμα που έχω χρησιμοποιήσει είναι το Natural Cotton Ένα βαμβακερό Βασικά εγώ χρησιμοποίησα νήματα που μου είχαν περισσέψει Που μου είχαν μείνει ε, Διάφορα βαμβακερά Μπορείτε όμως να το κάνετε και με μακραμέ για πιο γρήγορο, πιο εύκολο, έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Το πλαίσιο γύρω-γύρω θα το γεμίσουμε με το νήμα μας. Θα κόψουμε κορδόνια, κομμάτια, τα οποία θα είναι 40 εκατοστά. 40 εκατοστά και θα κόψετε περίπου 90 με 100 τέτοια κομμάτια. Θα χρειαστείτε δαντελίτσες, τρέσες, ό,τι έχετε, έτσι, είτε έχετε στο σπίτι σας ή θέλετε να αγοράσετε. Λοιπόν, διάφορες τρεσούλες, είπαμε δαντελίτσες. Για να δούμε, α, επίσης θα χρειαστείτε ε, χάντρες, ξύλινε περλίτσες. Ό,τι διακοσμητικό θεωρείτε ότι μπορείτε να βάλετε έτσι για να φτιάξετε ένα όμορφο τέτοιο κρεμαστό. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με το νήμα το οποίο το έχω κόψει, είπαμε 40 εκατοστά, το βάζω διπλό, το βάζω διπλό και ξανά το διπλώνω, ωραία, κατά αυτό τον τρόπο και παίρνω αυτή τη μεριά, την περνάω κάτω από το ξύλινο πλαίσιο, έτσι εννοείται πως το έχω από την καλή μεριά του, κάτω από το ξύλινο πλαίσιο και πιάνω την, τις άκρες και τις τραβάω. Έτσι ώστε το κομπάκι αυτό να φαίνεται από την προστινή μεριά και εκεί αν θέλετε κάντε και ένα κομπάκι για να στερεωθεί. Λοιπόν, θα το ξαναδείξω θα πρέπει να γεμίσουμε όλο το πλαίσιο. Ε, λοιπόν, θα, θα σας δείξω μέχρι πού, έτσι, θα σας δείξω μέχρι πού, γιατί μετά θα πρέπει να κάνουμε την κάτω μεριά του. Λοιπόν, το διπλώνω, το ξανά διπλώνω. Και πάω, κρατώντας αυτή τη μεριά στο χέρι μου, από κάτω. Και περνάω μέσα τα δάχτυλά μου. Θα περάσω μέσα τα δύο μου δάχτυλα εκεί και θα πιάσω τις άκρες και θα τις τραβήξω. Και εκεί κάντε και ένα κομπάκι για να το στερεώσετε. Είπαμε 40 εκατοστά το νήμα. Εάν το κάνετε με πιο χοντρό ή με μακραμέ μπορείτε να το κάνετε με 20 εκατοστά γιατί δεν θα το βάζετε διπλό. Αυτό είναι. Μετά ούτως ή άλλως αυτά θα τα κόψουμε. Θα σας δείξω στη συνέχεια. Ε, θα πρέπει τώρα να ντύσετε το ξύλινο πλαίσιο όλο γύρω-γύρω μέχρι αυτό το σημείο εκεί. Και από την άλλη μεριά πάλι όλο γύρω-γύρω μέχρι αυτό το σημείο εκεί. Γιατί από εκεί και πέρα θα δουλέψουμε αλλιώ, Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό. Κάντε αυτή τη διαδικασία. Έχω ντύσει το δικό μου. Να το... Ε, θα χρειαστείτε περίπου είπαμε 90 με 100 τέτοια κομμάτια για να τοντίσετε το πλαίσιο και τώρα πάμε με το ψαλίδι μας. Θα ισιώσετε όσο μπορείτε τα νήματα προς τα πάνω και θα το κόψετε προσεκτικά να είναι ίσιο. Περίπου να μείνει ε, 2 με 3 εκατοστά, ανάλογα έτσι πώς σας αρέσει αισθητικά. Θα το κόψετε. Εκεί. Ωραία. Θα το συνεχίσετε όλο να το κόψετε και μετά με ένα χτενάκι πολύ πολύ λεπτό, έτσι θα, ε, θα χτενίσετε τις ακρούλες. Για να γίνουν πιο fondotés, πιο ομορφές Λοιπόν, και μετά θα κάνουμε το κάτω μέρος, όπου στο κάτω μέρος πάλι θα πρέπει με το ίδιο νήμα, αλλά και με άλλα χρώματα νήματα, εγώ χρησιμοποίησα και μπεζ και μοβ, έτσι, ό,τι συνδυασμούς θέλετε να κάνετε, θα κάνετε πάλι την ίδια διαδικασία, με τα κομπάκια έτσι να φαίνονται από την καλή μεριά, ε, και θα φτιάξουμε έτσι το κάτω μέρος, θα σα το δείξω ακριβώς πώς θα γίνει. Εκεί μπορείτε να βάλετε και τις δαντελίτσες που είπαμε, τις έτσι, ε, τις χαντρούλες που σας έδειξα, όλα αυτά θα τα δούμε όμως μαζί. Ωραία, οπότε έχω κόψει τα πάνω, όλα γύρω γύρω και πάμε για το κάτω. Λοιπόν, τα κομμάτια που έκοψα είναι 1,40 Ένα 1,40 μίκος νήμα θα χρειαστείτε. Έχω κόψει μερικά έτσι για να σας δείξω. Ε, λοιπόν, αυτά πάλι θα τα τοποθετήσετε με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε και το πάνω μέρος, έτσι ακριβώς. Ε, και μπορείτε επίσης να κάνετε και ε, αλυσιδάκια με τρία χρώματα μαζί για να το διακοσμήσετε. Ή πλεξουδίτσες, ό,τι θέλετε. Εγώ χρησιμοποίησα ένα εξάρι βελονάκι για πιο γρήγορα, πήρα τρία χρωματάκια και έκανα τις πλεξουδίτσες μου. Λοιπόν, είναι γύρω στο ε, 70, 70, με 75 εκατοστά μήκο ε, οι πλεξουδίτσε. Έτσι, ενώ είπαμε τα νήματα που θα δέσετε, επειδή θα μπαίνουν δίπλα, είναι 1,40 το μήκο τους. Λοιπόν, αυτά είναι 1,40. Οι πλεξουδίτσε δεν χρειάζεται να είναι 1,40 γιατί ούτω ή άλλω δεν θα τι βάλετε διπλέ. Ε, λοιπόν, για να δούμε πώ θα βάλουμε τα νήματα. Ε, μπορείτε 1 -1, μπορείτε και πολλά μαζί. Για να μην. Ε, για πιο γρήγορα. Εγώ έβαλα ένα-ένα γιατί προσπάθησα να κάνω συνδυασμού χρωμάτων. Οπότε το, το διπλώνετε, το 1,40 θα το διπλώσετε και πάτε όπως δείξαμε έτσι και στο πάνω, περνάτε, λοιπόν παίρνω και τραβάω να φαίνεται το κομπάκι από την μπροστινή πλευρά εκεί και το βάζω στην ακρούλα και έτσι σιγά σιγά δένω ε, τα νήματάκια μου να κρέμονται όλο σε όλο μέχρι πέρα. Λοιπόν, να το. Έχω φουντώσει και τις ακρούλες γύρω γύρω. Σας είπα ένα χτενάκι, έτσι θα το φουντώσετε να δείχνει πιο όμορφα. Και έχω δέσει και όλα μου τα νήματα. Έχω προσθέσει και διάφορα χρωματάκια. Και τις αλυσιδίτσε μου με διάφορους συνδυασμούς. Μονόχρωμες αλυσιδίτσες, έτσι τρίχρωμες, ό,τι θέλετε. Και εκεί πάνω μπορείτε να βάλετε και χαντρούλες, φαντασία να έχετε. Λοιπόν, αυτό μέχρι τώρα και όλο αυτό έτσι θα έχει περίπου 75 πόντους μήκος, αλλά στη συνέχεια θα το διαμορφώσουμε, θα σας δείξω πώς. Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί πάνω που έχω αφήσει ένα κενό, έχω πλέξει καρδούλες για το δικό μου, Λοιπόν, τις καρδούλες αυτές μπορείτε να βρείτε ε, βιντεάκι στο YouTube για τη μικρούλα έχω χρησιμοποιήσει ένα διάρι βελονάκι για τη μεσαία ένα τριάρι και για τη μεγάλη ένα τεσάρι. Τις δύο μικρές τις έκανα με βαμβακερόνηματα και λεπτό τη μεγάλη την έκανα με το baby best που είναι λίγο πιο χοντρούλη έτσι για να μου βγει λίγο πιο μεγάλη καρδούλα. Το ίδιο ακριβώς σχέδιο, το ίδιο ακριβώς σχέδιο με διαφορετικό νούμερο βελονάκι και λίγο διαφορετικό νήμα για να μου βγουν τρία διαφορετικά μεγέθη. Ε, 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 σχέδιο για το για τις καρδούλες είπαμε θα βρείτε στο YouTube υπάρχουν. Και τα κολλάτε βέβαια με ένα μπιστόλι σιλικόνης. Αφού ε, στερεώσετε τις άκρες, το νήμα που περισσεύει, έτσι θα το κολλήσετε. Και έχω φτιάξει και πομ-πομ. Και αυτό υπάρχουν οδηγίες, μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε βιντεάκι θέλετε πάλι στο YouTube. Λοιπόν, έχω φτιάξει τρία πομ-πομ. Με τα νήματα που έχω ήδη χρησιμοποιήσει... Είναι τρία πομπόμ διάφορα μεγέθη και θα τα βάλω κάτω σε αυτό το σημείο, θα τα κολλήσω πάλι με τον πιστόλι σιλικόνης μου. Οπότε έχω διαμορφώσει περίπου το θέμα που θέλω για το συγκεκριμένο διακοσμητικό και ε, επιπρόσθετα έχω βάλει και κάποιες φουντίτσες, έφτιαξα τρεις φουντίτσες δύο μπες, μία μπορντό και θα τις βάλω. Τη Τι μπορντό θα τη βάλω στο κέντρο κάτω και τις δύο μπες δεξιά-αριστερά. Ούτως ή άλλως κάτω θα κοπεί να σχηματίσει μύτη. Θα το δούμε, θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα γίνει. Θα γίνει κατά αυτόν τον τρόπο κάτω, θα πηγαίνει. Είναι αρκετά μεγάλο για να μπορέσω να σας το δείξω ολόκληρο. Ε, λοιπόν, είπαμε ναι, βάλαμε και χαντρούλες. Περνάτε και τις χατρούλες από μέσα. Όσον αφορά τις τρεσούλες τώρα, λοιπόν, τις τρέσες μπορείτε να τις κολλήσετε κάτω από το πομ εκεί για να μην φαίνεται και ακρούλα. Με σιλικόνη, κολλάμε την, την, τρέσα και μετά από πάνω και άλλη σιλικόνη και κολλάμε και το πομ Το ίδιο ε, έκανα και με τη δαντελίτσα. Έβαλα μία δαντελίτσα στη μία ακρούλα από εδώ και έβαλα και άλλη μία δαντελίτσα και στην άλλη ακρούλα, από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτά έκανα στο δικό μου το κρεμαστό. Ε, επίσης, μπορείτε να φτιάξετε πλεκτά ζωάκια εσείς, έτσι, λουλούδια, πλεκτά, ό,τι θέλετε, με ό,τι θέλετε μπορείτε να το διακοσμήσετε. Και τις φουντίτσες μου. Τώρα σας το δείχνω πρόχειρα, γιατί είπαμε δεν χωράει να το δείξω ολόκληρο. Έχω βάλει, έχω ενώσει τις φουντίτσες μου κάτω. Λοιπόν, και θα κόψω τα νήματα να έρθουν μια ωραία μύτη. Κάτω το κεντρικό θα είναι το μπορντό, η μπορντό η φουντίτσα μου και έβαλα και τις χατρούλες μου και το διακοσμητικό μου είναι ολοκληρωμένο. Εδώ να πω ότι τέτοια ξύλινα διακοσμητικά θα βρείτε στο handmade.gr με ό,τι όνομα θέλετε εσείς το παραγγέλνετε και σας το φτιάχνουνε. Λοιπόν, έχω κολλήσει, έχω τελειώσει και με τα ε, πομπών μου, με τις στρέσες μου, με τις καρδούλες μου, τις κόλλησα, είναι όλα έτοιμα. Επάνω, για να το, κρατά, για να το κρεμάτε, έχω φτιάξει αλυσιδάκια, απλά αλυσιδάκια με το νήμα μου. Απλά αλυσιδάκια και πέρασα και μια χαντρούλα ξύλινη και το στερέωσα πάνω πάνω στην κορυφή για να μπορείτε να το κρεμάτε. Αυτό είναι το κρεμαστό. Ε, εύχομαι να το φτιάξετε, να το ευχαριστηθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Γεια σας!